Πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει και ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Καβάλας και βεβαίως το μεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Θα δικαιώσετε τον κύριο Βούτζη και θα κάνετε πίσω σε ό,τι αφορά το επιχείρημα που θέσατε στην προεκλογική ατζέντα τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα ζητάτε συνεχώς ονομαστικές ψηφοφορίες προκειμένου να αναδεικνύεται μονίμως ότι η κυβέρνηση είναι στην κόψη του ξηραφιού και επί της ουσίας πρόκειται για μια θεσμική ισορροπία του τρόμου που βιώνουμε αυτό το τελευταίο διάστημα στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση ότι θα κάνουμε πίσω. Προφανώς θα είναι απαραίτητο να διεξάγονται σε κάθε νομοσχέδιο που θα έρχεται υποψήφιση ονομαστικές ψηφοφορίες, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλειοψηφία, δεδομένου πλέον ότι στη Βουλή υπάρχει φιλοκυβερνητική μειοψηφία και όχι πλειοψηφία. Ναι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, είναι και 6 επιστολές. Υπεύθυνη δήλωση, προτίθεμαι από εδώ και πέρα να τα ψηφίζω όλα. Δεν ξέρω τι θα έρθει, τι ακριβώς θα νομοθετηθεί, αλλά εγώ σας λέω θα το ψηφίζω. 6 βουλευτές, εκ των οποίων από αυτούς τους 6 είναι και 2 οι οποίοι ανήκουν σε κόμμα της αντιπολίτευσης, γιατί πλέον η ΑΝΕΛ είναι αντιπολίτευση. Αλλά θα ψηφίζουν με την κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή σαν βουλευτές συμπολίτευτες, πλην όμως ανήκουν σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Τι να σας πω, νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα, κύριε Φουσκίδη, στην κοινοβουλευτική μας διοντολογία. Αλλά φαίνεται κάθε μέρα μας προκύπτει και κάτι καινούριο, κάτι όλο και πιο εξωφρενικό, κάτι όλο και πιο, να το πω έτσι, θεσμικά ανώμαλο. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε τις αλακάρτ πλειοψηφίες. Άλλος για τις πρέσπες, άλλος για την ψήφο εμπιστοσύνης. Πέρασε αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την υπόθεση με τις γκαζόζες, όπου επειδή δεν έβγαινε η ψηφοφορία η κανονική, με την κανονική σειρά και την κοινοβουλευτική τάξη για ένα ας πούμε ίσονο σημασίας νομοσχέδιο, διακόπηκε στη μέση με την επίκληση της δικαιολογίας ότι ένας από τους συγητές είχε φύγει διότι είχε πιει γκαζόζα και του είχε έρθει η επιθυμία να πάει για φυσική του ανάγκη, άκουσον δηλαδή, και διακόπη εκεί και τότε η ψηφοφορία για να πάμε σε ονομαστική. Ναι. Και να καταδειχθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη βδομάδα έχουμε την υπόθεση των επιστολών. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή πάντα ξέραμε ότι εδώ οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν έχουν και πολύ καλή σχέση με τους κανόνες, την τάξη, τη δεοντολογία και όλα αυτά τετριμένα. Είναι, φαίνεται, στοιχεία της αστικής δημοκρατίας και όπως ξέρετε δεν τα πάνε καλά με την αστική δημοκρατία, έχουν άλλο σύστημα το μυαλό τους, θέλουν να τα αλλάξουν όλα κτλ. Αλλά αυτή η περιφρόνηση, αυτή η απόλυτη καταστρατήγηση κάθε θεσμικής τάξης, αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας παρά μόνο το δικό μας συμφέρον και η ανάγκη και η επιθυμία να παραμένουμε στην εξουσία με κάθε κόστος, με κάθε μέσο, είναι πραγματικά καταστάσεις πρωτόγνωρες. Νομίζω ότι στα παγκόσμια κοινοβουλευτικά χρονικά δεν έχει υπάρξει περίπτωση βουλευτών της αντιπολίτευσης ή μάλλον ή ανεξάρτητων βουλευτών σε κάθε περίπτωση ή ανηκόντων σε άλλα κόμματα, όχι στο κυβερνητικό, να δηλώνουν με δήλωσή τους, με υπεύθυνη δήλωση, με επιστολή εγγράφος, ότι από εδώ και πέρα θα ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια που θα φέρνει η κυβέρνηση προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας εντός εισαγωγικών. Τι να πω. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ωστόσο. Οι συνταγματολόγοι σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Έτσι είναι, οι συνταγματολόγοι τα λένε αυτά. Ωστόσο παραδείγματα. Θεωρείτε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι έχει γίνει στον κόσμο. Έχετε καταφέρει εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση να καταστήσετε αντιληπτή την θεσμική, όπως λέτε, έκτροπη που συμβαίνει με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε νωρίτερα. Θεωρείτε δηλαδή, για να το πούμε απλά, ότι έχει συνέπειες σε πολιτικό και κατ' επέκταση εκλογικό επίπεδο για την κυβέρνηση όλο αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί καταρχήν είμαι σίγουρος ότι είναι μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του απλού πολίτη, των απλών πολιτών. Για μεγάλο κομμάτι όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και πώς να μην είναι ψηλά γράμματα όταν όλη αυτή η κουβέντα για τα θεσμικά και τα συνταγματικά και τα λοιπά στην
κλίμακα των προτεραιοτήτων είναι πολύ πιο χαμηλά από τον αγώνα για την επιβίωση. Και τα προβλήματα τα πολλά, κυρίως οικονομικής φύσεως, που αντιμετωπίζει το σύνολο σχεδόν, ας πούμε, των συμπολιτών μας. Άρα, θεωρώ φυσιολογικό κάποιος να μου πει εκεί στην εκλογική μου περιφέρεια, τι μου λες τώρα για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την αρχή της δεδηλωμένης και όλα αυτά. Εγώ έχω προβλήματα επιβίωσης στο σπίτι μου, ας πούμε, με τα οικονομικά μου. Όμως, επειδή αυτά τα ζητήματα έχουν τη δική του σημασία, γιατί ανάγονται στη δημοκρατία που χτίσαμε με πολύ κόπο και πολύ αίμα, θα έλεγα, και πολλές θυσίες, όχι δικές μας και δική μου προσωπικά, αλλά αυτό που προηγήθηκαν από μένα στον κοινοβουλευτισμό, νομίζω ότι είναι κρίμα να τα βλέπουμε τώρα να καταστρέφονται και να καταλύονται μέρα με τη μέρα, τερτύπη με το τερτύπη. Πραγματικά είναι κρίμα. Και επειδή όλα αυτά τελικά ακουμπάνε και στην ποιότητα της δημοκρατίας, που μεταβάλλεται σε μια διαστευλωμένη δημοκρατία, σε μια δημοκρατία στην οποία έχουν καταργηθεί ή εν πάση τόσο έχουν καμφθεί βασικές ελευθερίες, κοινοβουλευτικές ελευθερίες, ελευθερίες της ακόλουτης ύπαρξης του κράτους δικαίου εν πάση τόσο και της διάκρισης των εξουσιών, άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική, άλλο η δικαστική. Όλα αυτά αυτές τις μέρες έχουν γίνει ένας έτσι πολύ δυσάρεστος αχταρμάς. Και τελικά αυτό έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα που ζούμε. Μιας και το αναφέρατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είναι στο καβούκι, ναι. Αλλά θα πρέπει να το καταλάβει για να μπορεί να αντιληφθεί ότι μόνο με μεγάλη πολιτική αλλαγή μπορούμε να φύγουμε από αυτή την θλιβερή πορεία κατάπτωσης. Μιας και είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ακούγεται ναι. Εντόνως το τελευταίο διάστημα από μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόσκειται στον κυβερνητικό παράγοντα ότι ναι. Θα επανέλθει δυναμικά το θέμα της Νοβάρτης με επίκεντρο ακόμα και διώξεις συγκεκριμένες πια εναντίον πολιτικών προσώπων τα οποία θα τεθούν ακόμα πιο πολύ στο στόχαστρο σε σχέση με ό,τι γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση. Εσείς πώς αντιδράσετε σε αυτό αφενός και αφετέρου αν θα βγείτε εκ νέου στην αντεπίθεση για παράδειγμα για διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά καιρούς από το κυβερνητικό στρατόπεδο όπως την υπόθεση ας πούμε του Γενικού Κρατικού Νικαίας με τα 4 πλαστά πτυχία που είχε παρουσιάσει εκεί ο διοικητής. Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιδράσετε κι εσείς από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα στραφεί προς την δικαιοσύνη και πάλι. Κοιτάξτε, κάθε κουβέντα για διατήρηση του ηθικού πλεονεκτήματος στην κυβέρνηση, του περίφημου ηθικού πλεονεκτήματος, ποτέ δεν υπήρξε κάτι στην άποψή μου. Νομίζω έχει πλέον έτσι πλέον αποσυρθεί από τη συζήτηση, διότι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα έχει προπολού εκλείψει με όλα αυτά που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες. Τώρα όσον αφορά την αναζωπήρωση της υπόθεσης Νοβάρτης, αν αυτό οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από κυβερνητική πηγή, εγώ εκφράζω την απορία μου πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να γνωρίζει για τις μυστικές υποτίθεται έρευνες που διεξάγει ή η δικαιοσύνη στα πλαίσια διελεύκασης αυτής της υπόθεσης. Αν εν πάση περιπτώσει οι κυβερνητικοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της έρευνας αυτής της υπόθεσης, τότε επιβεβαιώνει τη θεωρία μας ότι η κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη προκειμένου να πλήξει, να στοχοποιήσει πρώτα και να πλήξει αμέσως μετά πολιτικούς της αντιπάλους. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και η θεωρία της κεβορίας που θεωρούμε ότι από την πρώτη στιγμή είναι η υπόθεση Νοβάρτης. Δεν θα μας εξέπλητε εάν υπήρχαν τέτοιου είδους εξελίξεις στην πορεία. Εξάλλου το δόγμα Πολάκη επιβάλλει την δίωξη πολιτικών αντιπάλων, να κλείσουμε και μερικούς φυλακή, αν το πω μερικά του λόγια, προκειμένου να πάμε σε νίκη, σε εκλογές κτλ. Και για να το κάνουμε αυτό, εργαλείο είναι η δικαιοσύνη ή κάποια στοιχεία της δικαιοσύνης, σε πάση περιπτώσει που συμφωνούμε εμάς και εμφανίζονται πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις μας. Μας εννοώ εμάς τους κυβερνητικούς παράγοντες, μιλώντας με τα χείλη ενός κυβερνητικού παράγοντα υποθετικά. Επομένως δεν θα εκπλήξει κανέναν αυτό. Εμείς όμως θα αντισταθούμε. Έχουμε δείξει εδώ και πολύ καιρό με συγκεκριμένα επιχειρήματα για ποιο λόγο όλη αυτή η υπόθεση, το μεγαλύτερο σκάνδαλο και καλά από συστάσεις του ελληνικού κράτους, δεν είναι παρά μια κατασκευασμένη σκευωρία, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε
και στην τελική ευθεία προς εκλογές. Από ό,τι φαίνεται θα ξαναχρησιμοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Για να πλήξει στελέχη της αντιπολίτευσης και ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά εγώ λέω πως και ο λαός περσινά ξυνά στα φύλλα. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή έσκασε την δημόσια συζήτηση η υπόθεση Νοβάρτης. Λίγο μετά, αμέσως μετά μάλλον, το εντυπωσιακό δεύτερο συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας των Πρεσπών που έλαβε χώρα στην Αθήνα πέρυσι τέτοια εποχή. Προφανώς με προφανείς στόχους και να αποπροσανατολίσει την δημόσια συζήτηση από την αποδοκιμασία της κοινωνίας προς την κυβέρνηση ένεκα της προσπάθειας επίλυσης του Μακεδονικού με αυτόν τον τρόπο, που τελικά έβλαψε και τη χώρα. Μάλιστα.